Πάμε κι εμείς στην αυλή του φθινόπορου, πίσω απ' τα πετρωμένα στάχια του καλοκαιριού. Πάμε κι εμείς στα παιδιά που κοιμήθηκαν κάτω απ' τα ματωμένα νύχια του Περιστεριού. Πάμε να δεις την αυλή που μεγάλωσα. Δυο παιδιά ερωτευμένα, δυο παιδιά του καημού, δυο παιδιά ερωτευμένα, δυο παιδιά του καημού. Σήμερα αποδίδουμε την τιμή που πρέπει στους αγωνιστές του Πολυτεχνείου, σε αυτούς που αντιστάθηκαν στην δικτατορία, σε αυτούς που πάλεψαν για δημοκρατία και ελευθερία. Οι αγώνες του Πολυτεχνείου 48 χρόνια μετά είναι επίκαιροι, ζουν στο σήμερα μέσα από τον αγώνα για εργασία, για υγεία, για παιδεία, για ελευθερία, για δημοκρατία, για δικαιώματα. Αν κάποιοι πιστεύουν 48 χρόνια μετά ότι μπορούν να κάνουν εκτόσεις στα δημοκρατικά δικαιώματα και συλλογικές ελευθερίες του λαού, απατώνται εκτρά. Ο λαός εδώ είναι εδώ για να δώσει τις απαντήσεις του. Δεν θα ανεχθεί περαιτέρω υπονόμευση και τη ζωή του και του βιτικού του επίπεδου και εννοείται των συλλογικών δικαιωμάτων και ελευθεριών του. Η σημερινή μέρα είναι μια ιστορική ημέρα για όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά. Όταν οι νέοι αυτής της χώρας αγωνίστηκαν για δημοκρατία για αυτή τη χώρα και ελευθερία, ψωμί, υγεία και παιδεία, τα οποία σήμερα είναι πιο επίκαιρα από ποτέ άλλοτε. Και λόγω της κρίσης και λόγω του COVID και της πανδημίας η οποία κατακλείζει όλο τον κόσμο, εμείς ως εργατικό κίνημα είμαστε δίπλα σε αυτούς τους κοινωνικούς αγώνες που δώσαν οι φοιτητές μας το 1973. Θα συνεχίζουμε να δίνουμε με όλους τους κοινωνικούς φορείς, να είμαστε με ενότητα, να δίνουμε αγώνες για πραγματική δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Γιατί το έχει πραγματικά ανάγκη ο τόπος μας. 40 χρόνια μετά την αιματηρή νύχτα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, είμαστε εδώ για να αποτίσουμε φόρο τιμής σε αυτούς που με ζήλο και με αγάπη για δημοκρατία και ελευθερία έδωσαν τη μάχη για την πτώση της Χούντας. Είμαστε εδώ γιατί οι αγώνες είναι καθημερινοί και συνεχίζονται για μια καλύτερη Ελλάδα, για ένα καλύτερο αύριο, με ιδανικό τη δημοκρατία και την ελευθερία. 48 χρόνια μετά, τα συνθήματα του Πολυτεχνείου παραμένουν επίκαιρα όσο ποτέ. Είναι διαχρονική η ευθύνη που έχουμε για τη συνέχιση των αγώνων για δημοκρατία, ελευθερία, εθνική ανεξαρτησία. Όλοι οι εργαζόμενοι δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όλοι οι Έλληνες, το οφείλουμε στη νέα γενιά, το οφείλουμε στα παιδιά μας. 48 χρόνια μετά, 17 Νοέμβρη του 1973, 17 Νοέμβρη του 2021, τα μηνύματα είναι επίκαιρα. Αυτό που λέμε το Πολυτεχνείο ζει, πραγματικά είναι περισσότερο αληθινό τη σημερινή ημέρα. Το σύνθημα ψωμί, παιδεία, ελευθερία είναι περισσότερο επίκαιρο από κάθε άλλη στιγμή στην περίοδο της μεταπολίτευσης. Ψωμί, πραγματικά αναφερόμαστε σε μια κοινωνία που χυμάζεται, που δοκιμάζεται από την κρίση και από τις πολιτικές που εφαρμόζει αυτή η κυβέρνηση. Παιδεία με τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει και η πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τα ΑΕΗ της χώρας. Και ελευθερία με τη δοκιμασία των δημοκρατικών ελευθεριών που κάθε φορά, έτσι, πρόσφατο είναι το παράδειγμα της παρακολούθησης μετά από χρόνια και παραδοχή της κυβέρνησης που παρακολουθούνται πολίτες, ότι ελευθερία είναι το ζητούμενο και σήμερα πια, και αν τους αφήσουμε το μέλλον νομίζω είναι ζωφερό. Εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε, ο δικός μας πολιτικός, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Θεωρούμε ότι προσπαθούμε να δικαιώσουμε το μήνυμα του Πολυτεχνείου, που δεν είναι μια αφηρημένη γιορτή
Ήταν μια εκδήλωση με σαφέστατο περιεχόμενο, αντιπεριελιαστικό, μεταξικό αν θέλετε περιεχόμενο το 73 που έθετε προθυμένους στόχους για εκείνη την εποχή. Δεν έχουν δικαιωθεί αυτοί. Συνεχίζουμε. Οι Ελληνίδες ήταν μπροστάρες στον αγώνα του Πολυτεχνείου. Σήμερα με την παρουσία μας εδώ τιμούμε όχι μόνο τις γυναίκες εκείνες ανώνυμες και επώνυμες, αλλά κυρίως τις γυναίκες που εξακολουθούν να δίνουν αγώνα σε όλη την τη γη, σε όλη την και κυρίως στην Ελλάδα. Θέλω να πω το εξής. Σίγουρα το αίτημα παιδεία, ελευθερία είναι πρωταρχικά. Όμως πάνω απ' όλα είναι υγεία. Ο νομός Σερών επλήγει φοβερά. Χάσαμε 500 συμπολίτες μας από τη ζωή. Η ΕΓΕ βάζει φέτος χρονιά προστασίας της υγείας του πολίτη και της γυναίκας και των παιδιών της. Σας στέλνουμε συμπαραστάτες. Είναι μια κρίσιμη χρονιά και για την χώρα αλλά κυρίως για τη ΣΕΡΑΣ.